Εάν δείτε 10 άτομα, 30 άτομα μαζεμένα. Σε μια πλατεία. Σε μια πλατεία. Τι θα κάνετε? Θα βάλω το ηχογραφημένο στο περιπολικό μου και αν δεν απομακρυνθούν θα καλέσω ενισχύσεις και θα τους γράψω. Εχθές γιατί δεν τα κάνατε αυτά? Καταλάβατε τώρα τι γίνεται. Δεν ήταν 30 εχθές, ήταν 5.000 άνθρωποι εχθές. Και θα ήταν... Δεν είχατε πολλά μπλοκάκια δηλαδή. Επιτρέψτε μου ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχατε πολλά μπλοκάκια. Όχι, όχι, δεν ήταν μπλοκάκια έχουμε, αλλά θα ήταν ψυχασθενικό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Θα ήταν ψυχασθενικό να δώσει οποιοδήποτε στρατηγός εντολή σε μία ειρηνική πορεία, έστω και 3.000 και 4.000, 5.000 άνθρωποι νέοι, να είναι απολύτως ειρηνικοί για παρέμβαση. Θα γινόταν μακελιό, θα είχαμε σήμερα εδώ πέρα τον κύριο Καφούνη, τον πρόεδρο, να λέει μας σπάσανε τα μαγαζιά ολόκληρα. Δηλαδή θα πηγαίναμε μόνοι μας εμείς να ξυστούμε στην κλίτσα του Τσοπάνη. Ξέρετε τι μου λέτε και τώρα, αυτό όμως, δεν έγινε και πολύ ξέρετε καλά δεν έγινε. Ξέρετε τι μου λέτε. Και δεν εδόθη τέτοια εντολή. Ξέρετε πολύ σοφά δεν εδόθη από τους αξιωματικούς μας τέτοια εντολή. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί ομολογεί κάτι ο κύριος Παλάσκας. Τι ομολογεί? Ο κύριος Παλάσκας ομολογεί ότι όσες φορές έχουν γίνει επεισόδια, φταίει η αστυνομία. Γιατί έχει κάνει παρέμβαση.